Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις Αθλολογίες εδώ στο Star TV να δούμε τι πρόκειται να γίνει. Το αγωνιστικό διήμερο που έρχεται, πλούσιο βεβαίως αγωνιστική δράση και έχουμε να δούμε πολλά. Θα δούμε βεβαίως το πρόγραμμα αγώνων, θα δούμε τι έγινε όσον αφορά τη συνέντευξη τύπου και τους αγώνες τύπου που θα γίνουν στη Βόρεια Κέρκυρα, τι γίνεται όσον αφορά το ΕΑΚ και όλα όσα ζητούν οι αθλητές και τα σωματεία για αξιοπρεπείς προπονήσεις, όπως μας δήλωσε ο Νίκος Μόσχος. Θα δούμε μια υπέροχη συνέντευξη με την Εβίνα Μάλτση. Σας χρωστάω από την προηγούμενη φορά να δείτε όλα όσα είπαμε με την καλύτερη αθλήτρια μπάσκετ όλων των εποχών, με αφορμή της επίσκεψής της εδώ στο νησί και στον Πήγασο Νοτιάς Κέρκυρας. Θα δούμε τον Μπάμπη Παπασπύρο όσον αφορά την πίστα της Καλούργινας και τον αγώνα πρωταθλήματος motocross που πρόκειται να γίνει εδώ στο νησί με τη συμμετοχή πάρα πολλών αθλητών. Θα δούμε βεβαίω τον απόϊχο του αγώνα της Λευκύμης με τον Αστεραπετρητή, 0-0 ισόπαλο το αποτέλεσμα για τις δύο κερκυριακές ομάδες. Έχουμε να δούμε πολλά και έχουμε να πούμε και πολλά. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν και να δούμε το πρόγραμμα αγώνων του Σαββατοκύριακου, ξεκινώντας με τη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Και καταρχήν να δούμε την 19η αγωνιστική. Είναι τα παιχνίδια που έγιναν την Τετάρτη που μας πέρασε προχτές. Αθλητικός Όμιλος Ιππάτου, Διγενής Νεοχωρίου 2-0, Αυπακτιακός Αστέρας Τρίκαλα 1-3, Παναγρυνιακός Βίζας Μεγάρων 1-0, Λευκύμια Αστέρας Πετρητή 0-0, θα δούμε το ρεπορτάζ του αγώνα, Παναλευσυνιακός Τηλικράτης Λευκάδας 1-1, Πόφικης Χαλκίδα 8-0 και Ζάκυνδος Απόλλων Πάργας 4-2. Στη βαθμολογία μετά από αυτές τις αναμετρήσεις, ο Τηλικράτης Λευκάδας στην πρώτη θέση με 41 βαθμούς. Ο Αθλητικός Όμιλος Ιππάτου ακολουθεί με 40, 38 έχει ο Πανελευσυνιακός. Τα Τρίκαλα έχουν 36 βαθμούς, ο Πόφικης στους 31, Βίζας Μεγάρων στους 28, όσους έχει και ο Αστέρας Πετρητή. Η Λευκύμια έχει 27 βαθμούς, 26 για τη Ζάκυνθο, 19 για Απόλλων Πάργας και Παναγρυνιακό. 15 και ο Διγενής Νεοχωρίου, 11 η Χαλκίδα, ο Παχτιακός Αστέρας τελευταία θέση με 6 βαθμούς. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Είναι η 20η. Οι αγώνες θα γίνουν την Κυριακή 19 Μαρτίου και το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Χαλκίδα Απόλλων Πάργας, ο Αστέρας Πετρητή θα υποδεχτεί στη μία τον Πο Φίκης στο γήπεδο της ΕΠ στο Κανόνι. Τηλικράτης Λευκάδας, Ζάκυνθος, Τρίκαλα, Αθλητική Ένωση Λευκύμης, Βίζας Μεγάρων Πανελευσυνιακός, Ναυπακτιακός Αστέρας Αθλητικός Όμιλος Ιππάτου και Διγενής Νεοχωρίου Παναγρυνιακός. Μένουμε στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία, πάμε στις γυναίκες και να σας πω ότι η ΑΕ Κανονίου που είναι στην τρίτη βαθμολογικά θέση, έχοντας 6 βαθμούς, θα υποδεχτεί την Κυριακή, αμέσως μετά τον αγώνα του Αστέρα Πετρητή με τον Αποφυϊκή, θα υποδεχτεί τον Κεραυνό Θεσπρωτικού για την 7η αγωνιστική της ΓΑΜΑ εθνικής γυναικών και τον δεύτερο όμιλο. Το άλλο παιχνίδι, Πανελευκάδιος Παζιάννενα, ρεπό έχουν οι Τίγρες. Πάμε στο τοπικό πρωτάθλημα, Α κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας, να δούμε τα αποτελέσματα που είχαμε μεσοβδόμαδα, Τετάρτη και Πέμπτη, 21η αγωνιστική. Αναγέννηση Περιβολίου, Κεραυνός Αγίου Νικολάου 2-0, Ολυμπιάδα Καρουσάδο Νάο Κέρκυρα 1-1, Πάο Κουρακιάνα στην Ηλιακό Ζαχαράβη 1-5, Οδυσσέας Αυλιωτών Οφάμ 1-2, Κρόνος Αργυράδων Κάβος 1-3, Πάο Σφακιανάκης Όλυμπος 2-2 και Παξία Κιλιάς Νυφών, το παιχνίδι αυτό δεν έγινε. Όσον αφορά τη βαθμολογία, ο Θηνηλιακός Σαχαράβης είναι στην πρώτη θέση με 52 βαθμούς. Ακολουθεί η Αναγέννηση Περιβολίου με 44, ο Όλυμπος έχει 40, ο ΟΦΑΜ είναι στους 38. 32 για τον Κρόνο Αργυράδων, 31 για τον Νέο Κέρκυρα, επαξίζει στους 30, όπως και ο Αχιλλέας Νυμφών. Ο Κεραυνός Αγίου Νικολάου έχει 24, ο Πάος Φακιανάκης 22, ο Πάο Κορακιάνας στους 20. Η Ολυμπιάδα Καρουσάδων έχει 16 βαθμούς, ο Κάβος επίσης στους 16, ο Οδυσσέας Αυλιωτών 4 βαθμούς, τελευταία βαθμολογικά θέση. Η επόμενη αγωνιστική είναι το ερχόμενο Σάββατο, αύριο δηλαδή, θα γίνουν οι αγώνες. Αύριο ένας αγώνας συγκεκριμένα στις 4 για την 22η αγωνιστική, Αχιλλέας Νυμφών Πάο Κορακιάνας, ενώ το πρόγραμμα συνεχίζεται την Κυριακή 19 Μαρτίου με τα παιχνίδια τα οποία ξεκινούν στις 4 και είναι τα εξής. Ολυμπιάδα Καρουσάδων Αναγέννηση Περιβολίου, την Ηλιακό Σαχαράβης Κρόνος Αργυράδων, το παιχνίδι των Παξών με τον Κεραυνό Αγίου Νικολάου θα γίνει στη μία στο γήπεδο Πετρητή, Κάβος Όλυμπος και ο ΦΑΜ Πάος Φακιανάκης. Στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας θα γίνει η αναμέτρηση ο Κέρκυρα Οδυσσέας Αυλιωτών και θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική με την αναμέτρηση Πάος Φακιανάκης Παξί στο Αθλητικό Κέντρο της ΕΠΣ στο Κανόνι την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία στη Β' κατηγορία και τον Βόρειο Όμιλο της ΕΠΣ Κέρκυρας με την ΕΦΕ Άκονα έχει 58, τον Δία Κασιόπιστο 45, ο Εθνικός Περολάνων 40, ο Ηρακλής Φαγερών 26. Η επόμενη αγωνιστική αύριο Σάββατο θα γίνει μία αναμέτρηση Εθνικός Περολάνων ΑΕΦΕ Άκων και την Τετάρτη 22 Μαρτίου Ηρακλής Φαγερών Δία Κασιόπης. Όσον αφορά τον Νότιο Όμιλο, στη βαθμολογία η Ομόνια και η Μπενίτσες έχουν 48 βαθμούς.
Η Βολίδα έχει 42 και ο Μεγάς Αλέξανδρος 36. Η επόμενη αγωνιστική αύριο Σάββατο θα γίνουν και οι δύο αναμετρήσεις, Μεγάς Αλέξανδρος Ομόνια και Βολίδα Μπενίτσα στις 4. Πάμε στα Α2 Χάντμπολ Ανδρών. Να θυμηθούμε τη βαθμολογία όπου Κυλκής και Φέκας είναι στις δύο πρώτες θέσεις με 26 και 25 βαθμούς αντίστοιχα. Όποια ομάδα λοιπόν κερδίσει το αυριανό παιχνίδι θα πετύχει την άνοδο στα Μεγάλα Σαλόνια. Η επόμενη αγωνιστική όσον αφορά την Α2 Χάντμπολ Ανδρών είναι 18η και θα γίνει αύριο Σάββατο. Αύριο λοιπόν ο Φέκας υποδέχεται το Κυλκής στις 6 στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού σε ένα παιχνίδι που όποια ομάδα κερδίσει ανεβαίνει στα σαλόνια της Handball Premier. Θα γίνουν επίσης και αναμετρήσεις εκμάβησης αθλημάτων Φίλιππος Βέρειας, Αλέξανδρος Αξιούπολης Φιβοσικαίων και Πανόραμα Αρχέλος Κατερίνης. Όσον αφορά την Α2 Handball Ανδρών, περιμένουμε τη δεύτερη φάση. Ήρθε αυτή η δεύτερη φάση και η δεύτερη αγωνιστική είναι την Κυριακή, όπου ο Κυριακός παίζει εκτός έδρας με τον Απόλλωνα Σταυρούπολης. Την Κυριακή επίσης θα γίνει και ο αγώνας του Κυρκυραϊκού με το Μακεδόνα Θεσσαλονίκης για την δεύτερη αγωνιστική. Πάμε στο μπάσκετ. Δεύτερος όμιλος, Α Εσκαφδέ, ο Ιόνιος στην πρώτη θέση με 28 βαθμούς, ακολουθούν Νικόπολη, Φέκας, Κυρκυραϊκός, Μολουσία, Στράκα, Λέων, Θρύλος Ιωαννίνων και ΓΕΚ. Πολλές ισοβαθμίες σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Η υπολοιπόμενη τώρα 16η αγωνιστική, τα παιχνίδια δηλαδή που πρέπει να γίνουν και δεν έγιναν λόγω του κυπέλου Ξηβασκίας, θα γίνουν 26 Μαρτίου. Κυρκυραϊκός Θρύλος, ΓΕΚ Νικόπολη, Λέων Ιόνιος. Η επόμενη αγωνιστική στην κανονική ροή του πρωταθλήματος αύριο και μεθαύριο. Η 17η αγωνιστική περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις: αύριο Σάββατο στις 3 Φέακας ΓΕΚ, στις 4 Νικόπολη Κυρκυραϊκός, στις 10 παρατέταρτο Θρύλος Ιωαννίνων Μολωσή. Την Κυριακή θα γίνει το παιχνίδι της Αστράκα κόντρα στον Λέων. Το Λέοντα, συγγνώμη. Για τη Β' Σκαβδέ και τον τρίτο όμιλο, να θυμηθούμε τη βαθμολογία. Με τους Κένταυρους να είναι στην πρώτη θέση με 13 βαθμούς, ο Ναυσίδαος έχει 12, 11 για τον Καποδίστρια, 8 για τον Πήγασο. Η επόμενη αγωνιστική αύριο Σάββατο, Ναυσίδαος Κένταυρη στη 1, ενώ την Κυριακή στις 5 ο Πήγασος Νοτιάς Κέρκυρας αντιμετωπίζει τον Καποδίστρια. Όσον αφορά την Εσκαβδέ γυναικών, δεν θα δούμε κάποια κάρτα. Να σας πω εγώ ότι σας χρωστάω τα αποτελέσματα από την προηγούμενη αγωνιστική. Νικόπολη Πύρος Αρταίων 60-30 και Αξίων Ίνων Σχερία 84-27. Η ομάδα της Σχερίας είναι στη δεύτερη βαθμολογικά θέση με 3 βαθμούς. Πρωτοπόρος είναι η ομάδα του Αξίων Ίνων με 4. Ενώ για την επόμενη αγωνιστική, η Σχερία παίζει την Κυριακή μεθαύριο κόντρα στον Πύρο Αρταίων για την τρίτη αγωνιστική. Ενώ η Νικόπολη υποδέχεται τον Αξίων Ίνων. Πάμε να δούμε τώρα Α2 Πόλο Ανδρών. Είχαμε αγωνιστική προχθές Τετάρτη, συγκεκριμένα για 10η αγωνιστική. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματά της. ΟΙΚ Βόλου Ιωνικός 9-7, ΝΟ Λάρισας Άρης Θεσσαλονίκης 18, ΝΟ Καλαμακίου Νάουκ 13-7, ΑΕΚ Χαϊδαρίου Όμιλος Φίλων Θαλάσσης 4-9. Στη βαθμολογία Όμιλος Φίλων Θαλάσσης έχει 27 βαθμούς, ο ΝΟ Λάρισας 25, όσους και ο Ιωνικός 22 για τον Άρη Θεσσαλονίκης, 11 για τον ΟΙΚ Βόλου, 9 για τον ΝΑΟΚ, 7 για τον Χαϊδάρη, 6 βαθμούς για τον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου. Η επόμενη αγωνιστική είναι την Κυριακή. Ο ΝΑΟΚ στις 3 υποδέχεται τον Ολάρισα στο κλειστό κολλημητήριο του νησιού και θα γίνουν επίσης αναμετρήσεις όμιλος Φιλών Θαλάσσης Νοκαλαμακίου, Άρης Θεσσαλονίκης ΟΙΚ Βόλου και Ιωνικός ΑΕ Χαϊδαρίου. Πριν την αναμέτρηση των ανδρών όσον αφορά τον ΝΑΟΚ, θα γίνει η αναμέτρηση των κοριτσιών για την Α2 Πόλο γυναικών και τον δεύτερο όμιλο. Ο ΝΑΟΚ λοιπόν θα αντιμετωπίσει τον Άρη Θεσσαλονίκης στις 2 παρατέταρτο στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού, νωρίτερα και αργότερα από τον αγώνα των ανδρών. Θα γίνουν οι αγώνες για το πρωτάθλημα Μίνι Παίδων. Ο ΝΑΟΚ είναι στην τρίτη βαθμολογικά θέση της Α2 Πόλο γυναικών, έχοντας ένα βαθμό. Και την Κυριακή παίζει κόντρα στον Άρη Θεσσαλονίκης, ενώ θα γίνει και η αναμέτρηση Νηρέας Χαλανδρίου Ηλιούπολη. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την αγωνιστική κίνηση του Σαββατοκύριακου. Πάρα πολύ πλούσια αγωνιστική κίνηση σε όλα τα αθλήματα. Υπάρχει πάρα πολύ δράση. Πάμε εμείς τώρα να δούμε το θέμα που αφορά τους αγώνες δρόμου ακροφιλητών. Οι αγώνες θα γίνουν την Κυριακή 19 Μαρτίου με ώρα έναρξη στις 10. Η κίνηση στο σχολικό κέντρο Πλάτωνα Νυμφών. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι των χωριών που συνεργάζονται βεβαίως έδωσαν τον παρόν στη συνέντευξη τύπου με τον Νίκο Μόσχο από την ΤΕΣ Έγας Κέρκυρας. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε. Βρισκόμαστε 3 μέρες πριν από την διεξαγωγή ενός σοβαρού αγώνα που διοργανώνει η κοινότητα Καβαλουρίου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καβαλουρίου Καρουσάδων και του Πλάτωνα Νυφών. Είναι η δεύτερη χρονιά που το κάνουμε εν συνεχεία μετά από την περσινή πολύ καλή οργάνωση των αγώνων. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και φέτος έχουμε μια πολύ καλή παρουσία και συμμετοχή και κυρίως οργανωτική επιτυχία. Εμείς σαν ΣΕΓΑΣ είμαστε κοντά σε τέτοιου είδους δράσεις, πολιτιστικές, κοινωνικές, παιδαγωγικές και αθλητικές και θέλουμε να συγχαρούμε τους συλλόγους που παίρνουν αυτή την πρωτοβουλία, θα είμαστε πάντοτε κοντά τους και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και θα βοηθήσουν όλοι οι τοπικοί
φορείς, πολιτική μάλλον, γιατί η πολιτιστική βοηθάνε, οι πολιτικοί, οι θεσμικοί παράγοντες και κυρίως επειδή υπάρχει, μπροστά μας υπάρχουν εκλογές, αυτό το πράγμα να το συνεχίσουν και να δεσμευθούν ότι θα βοηθάνε τέτοιου είδους δράσεις. Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες για δημοτικά σχολεία, για γυμνάσια και ελεύθερη συμμετοχή 10 χιλιόμετρα ανδρών για το δρομικό κίνημα και για ελεύθερη συμμετοχή. Στα δημοτικά σχολεία είναι 1.500 μέτρα. Θα γίνουν ξεχωριστές απονομές για αγόρια και κορίτσια. Επίσης, τα γυμνάσια και τα λύκεια θα αγωνιστούν στον δρόμο των 3 χιλιόμετρων, ξεχωριστά αγόρια, ξεχωριστά κορίτσια. Και τα 10 χιλιόμετρα επίσης θα γίνει ξεχωριστή απονομή για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Θέλουμε να προσκαλέσουμε όλα τα. Θα συμμετάσχουν όχι μόνο από τα σχολεία της περιοχής, θα συμμετάσχουν και αθλητές, καλοί αθλητές που έχουν διακριθεί σε πανελλήνιους αγώνες από το κεντρικό δήμο της Κέρκυρας και πιθανόν να έρθουν και από τη Λευκύμη, όπως και επίσης και από τα γυμνάσια και επίσης θα είναι άτομα τα οποία συμμετέχουν, είναι στο δρομικό κίνημα της Κέρκυρας και θέλουμε να πιστεύουμε, να τους προσκαλέσουμε να έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν πέρσι, αν και πέρσι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Είμαστε σήμερα εδώ πέρα στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι την Κυριακή 19 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00, θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες δρόμου, όπως είχαν πραγματοποιηθεί και πέρσι, στην περιοχή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Οι συγκεκριμένοι αγώνες θα έχουν αφετηρία των Πλάτων Ανιφών και θα καταλήξουν στον προαύλιο χώρο της κοινότητας Καβαλουρίου. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την τοπική Ένωση ΣΕΓΑΣ Κέρκυρας, τον κύριο Ελέση, τον κύριο Μόσκο, καθώς και την κυρία Κούρκουλου, για την μέχρι τώρα άψογη συνεργασία τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μας τιμούν με την συνεργασία και την εμπιστοσύνη τους, έτσι ώστε και φέτος να δώσουμε στους νέους και στις νέες της περιοχής μας την ευκαιρία να αθληθούν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά όλους τους χορηγούς, που κυρίως είναι κερκυραϊκές επιχειρήσεις. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να κάνουμε γνωστό, έστω και με αυτόν τον τρόπο, τους συγκεκριμένους αγώνες που θα λάβουν μέρος της 19 του μήνα στο Καβαλούρι, ξεκινώντας από τον Πλάτωνα, Νηφών, περνώντας από τους Καρουσάδες και τελειώνοντας στην τοπική κοινότητα. Όπως προανέφερε και ο πρόεδρος της κοινότητάς μας, είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ πάντα, του οποίου μας τιμάει η παρουσία του να βρίσκεται κοντά μας. Προσκαλούμε όλους τους νέους και τις νέες να παρευρεθούν στο συγκεκριμένο γεγονός. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, το ζήσαμε την περσινή χρονιά, πήγε πάρα πολύ καλά και ευελπιστούμε και φέτος ότι θα έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα και θα το χαρούμε όλοι μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον πρόεδρο της κοινότητάς μας, τον κύριο Μαρτίνο, διότι με πρωτοβουλία δική του μας έφερε και μας ένωσε όλους κοντά ώστε να επιτύχουμε αυτό το μεγάλο γεγονός. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρουσάδων και Πλάτων Ανιφών που για φέτος βρίσκονται κοντά μας και θέλουμε και ευελπιστούμε ότι και στο μέλλον θα έχουμε αρμόδιες συνεργασίες με ωραία αποτελέσματα. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Καβαλουρίου για το κάλεσμα, για την πρόσκληση και για την συνεργασία για αυτούς τους αγώνες, κάλεσμα το οποίο αποδεχτήκαμε με μεγάλη χαρά, γιατί πέρσι εμείς δεν συμμετείχαμε σε αυτή την εκδήλωση. Φέτος είναι μια ευκαιρία συνεργασίας για να δώσουμε κυρίως στους νέους το ερέθισμα να συμμετέχουν σε τέτοιους αγώνες που είναι σίγουρα άθληση και για τους ίδιους και για την περιοχή μας. Πέραν αυτού, ήθελα να πω επίσης ένα ευχαριστώ και στον εκπρόσωπο εδώ, τον κύριο Καρούμπη του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβαλουρίου και στον
των Καρουσάδων για την συνεργασία μας και όπως προανέφερε και ο κύριος Καρούμπης ότι θα είναι μια αρχή η φετινή εκδήλωση για μας και την οποία θα την συνεχίσουμε και θα είμαστε κοντά σε κάθε εκδήλωση τέτοια. Βέβαια αυτό είναι γεγονός ότι σκοπός των συλλόγων μας είναι να συμμετέχουμε σε τέτοιες συνδιοργανώσεις, όχι μόνο αθλητικές, αλλά και πολιτιστικές και σε θέματα παιδείας, σε θέματα που έχουν σχέση, ας πούμε, με την τοπική κοινωνία. Εμείς ως Πολιτιστικός Σύλλογος Καρουσάνδου συμμετέχουμε πρώτη φορά σε αυτή την προσπάθεια και ευελπιστούμε αυτό να έχει ένα καλό αποτέλεσμα, να γίνει θεσμός, όπως είπαν οι φίλοι, και θεωρούμε ότι με την προσπάθεια όλων να έχει μια ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή και αποδοχή από την νεολαία αλλά και τον κόσμο της Βόρειας Κέρκυρας. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο μετά από μια δύσκολη περίοδο που βγήκαμε ως κόσμος τα δύο προηγούμενα χρόνια να γίνονται τέτοιες προσπάθειες διαφορετικές και όμορφες και νομίζω ότι θα έχουν ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αυτά όσον αφορά τους αγώνες πρόκειται να γίνουν Κυριακή. Καλή επιτυχία. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι είπε ο Νίκος Μόσχος σχετικά με το ΕΑΚ, με τα έργα που πρέπει άμεσα να γίνουν, με τα όργανα και τον εξοπλισμό που πρέπει άμεσα να έρθει και με τις συνθήκες που παραμένουν πολύ άσχημες στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας. Όσον αφορά τα νεότερα για τη βελτίωση και τη λύση των προβλημάτων, δεν έχω να σας πω τίποτα νεότερο. Είχαμε μια συνάντηση με τους βουλευτές της Κέρκυρας και με τον κύριο Γκίκα τελευταία, που από ό,τι μας είχε πει ότι θα συναντιόταν με τον κύριο Αβγενάκη. Του έχουμε παραθέσει το υπόμνημα που έχω δώσει και στην περιφέρεια, έχουμε δώσει και στην περιφέρεια και στο Δήμο. Είναι συγκεκριμένα τα αιτήματά μας. Είμαστε σε απογοητευτική κατάσταση και δεν ξέρουμε πώς θα λύσουμε σημαντικά προβλήματα. Το σημαντικό πρόβλημα είναι ότι θα γίνουν οι σχολικοί αγώνες σε 10 μέρες. Ξεκινάνε τα διοσυλλογικά πρωταθλήματα την 1η Μαρτίου. Τα παιδιά αυτά τα οποία θα αγωνιστούν στους μαθητικούς αγώνες θα συνεχίσουν εφόσον πιάσουν κάποια όρια για τους πανελληνίους. Όπως γνωρίζουμε, παίρνουν μπόνους επιδότηση για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Δυστυχώς, εμείς εδώ δεν τους δίνουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να συναγωνιστούν τα υπόλοιπα παιδιά της Ελλάδας. Η κατάσταση είναι, όπως την ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα νεότερο. Υπάρχει μια έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών, θεσμικών, διοικητικών εκπροσώπων και δεν μπορώ ειλικρινά να εξηγήσω αυτό όπως σας το έχω ξαναπεί. Έχω προτείνει, αν θέλουν να συνεργαστούν με τις άλλες περιφέρειες και τους Δήμους, για να δουν πώς αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν μπορώ να πω τίποτα, είμαστε ειλικρινά πολύ πικραμένοι και πολύ απογοητευμένοι. Δυστυχώς, παρά το ότι γίνανε πάρα πολλά αθλητικά έργα σε όλη την Ελλάδα, εδώ στην Κέρκυρα ειδικά δεν έγιναν απολύτως τίποτα. Και λέω ειδικά στην Κέρκυρα, γιατί όπως ξέρετε είμαστε το πιο παραμελημένο μέρος της Ελλάδος από πλευρά αθλητικών εγκαταστάσεων. Τώρα, όποιος μπορεί να αποδείξει ότι πραγματικά ενδιαφέρεται, γιατί εγώ πιστεύω ότι εάν υποδεικνύεις, συμβουλεύεις κάποιους ανθρώπους με το πώς λειτουργούν και δεν το κάνουν, τι να πω, να πω αδιαφορία, να πω ανικανότητα, ένα μόνο θέλει λέω, αναποτελεσματικότητα. Και δυστυχώς έχουμε μπλέξει με τέτοιου είδους λειτουργίες. Κύριε Μόσχος, ποιους αναφέρεστε πιο συγκεκριμένα, σε τοπικούς αυτοδιοικητικούς παράγοντες, θεσμικούς παράγοντες, στην πολιτεία, στην κυβέρνηση κεντρικά, σε ποιους αναφέρεστε? Σε όλους αυτούς που είπατε και βλέπετε καθημερινά. Σε όλους αυτούς ακριβώς. Σε όλους αυτούς ακριβώς. Εγώ, όπως γνωρίζουν και δεν μπορεί να με διαψεύσει κανένας, είμαι κάθε μέρα στην περιφέρεια, στο Δήμο όχι τόσο πολύ, γιατί ξέρω ότι τα προβλήματά μας και στους πολιτικούς εκπροσώπους της Κέρκυρας σε κεντρική εξουσία. Δηλαδή, επισκέφθηκα παράδειγμα το γραφείο του κυρίου Γκίκα, ο οποίος με δέχτηκε βέβαια πολύ ευγενικά και του έδωσα να καταλάβει ότι δεν προχωράει τίποτα. Τώρα, το πώς προχωράει, χωρίς να θέλω να κάνω έτσι τον ειδήμονα, του υπέδειξα πώς προχωράνε στα άλλα μέρη της Ελλάδος. Από εκεί και πέρα. Βέβαια, ο κύριος Γκίκα
Καταφέρει και συναντήθηκε και χθες με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Αβγενάκη, χωρίς βέβαια να δίνουν κάποιες εξηγήσεις ακριβείς για τα προβλήματα που υπάρχουν ή να θέτουν έτσι μακροπρόθεσμους στόχους. Ωστόσο, ο κύριος Γλύκας ανέφερε ότι την Πέμπτη αύριο, δηλαδή, συνεδριάζει την πρώτη συνεδρίαση της νέας διοίκησης του ΕΑΚ. Με συγχωρείτε, γιατί τι μπορεί να κάνει η νέα διοίκηση δηλαδή. Η νέα διοίκηση το μόνο μπορεί είναι να προγραμματίζει κάποια πράγματα. Το πώς θα εκτελεστούν δεν εξαρτάται από τη διοίκηση. Και θέλω να σας πω το εξής. Εμείς κάναμε συγκεκριμένα αιτήματα. Τα γνωρίζουν και ο τελευταίος. Χθες ήταν ένας γονιός που έφερε το παιδί του εδώ, γιατί θα δώσει πανελλήνιες εξετάσεις και θα δώσει στα αγωνίσματα που δίνουν για τις στρατιωτικές σχολές και τα υπόλοιπα. Και μου λέει: χαρά στο κουράγιο σας. Πόσο λυπάμαι, μου λέει. Πώς είναι η κατάσταση έτσι. Και είναι από την παρούσα πολιτική κατάσταση. Λέω λοιπόν, εμείς τα αιτήματά μας, τα έχουμε μάθει απ' έξω. Το πρώτο αιτήμα είναι η ολοκλήρωση του στεγάστου. Είναι τώρα πόσο διάστημα, αφού ήθελαν να ανανεώσουν την επικαιροποίηση της προγραμματικής σύμβασης και δεν μπορούμε να κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση. Τι να πούμε παραπάνω. Το δεύτερο ήταν ότι έπρεπε να εξασφαλίσουν κάποια χρήματα για την άμεση αγορά των αθλητικών υλικών για να γίνουν οι αγώνες. Το τρίτο είναι, εμείς σαν ΣΕΓΑΣ έχουμε έτοιμο, δεν λέω προσωπικά, μιλάω στο πληθυντικό, έτοιμο την οικονομοτεχνική μελέτη της ανακατασκευής του Ταρτάν και των σχαρών που όπως έχετε δει και έχει δείξει ο φακός σας, είναι σάπιας και έχουμε πάθει 3 διαστρέμματα από τα παιδιά, γιατί δεν μπορεί να, όταν τρέχεις να ξέρεις που είναι σπασμένη η σχάρα. Τέταρτον, έχουμε να κάνουμε με τον ευπρεπισμό του γύρου χώρου του σταδίου. Το έχετε δει πώς είναι. Με συγχωρείτε δηλαδή. Εντάξει. Τέλος πάντων και κάποια άλλα αιτήματα μέσω μακροπρόθεσμα, αλλά αυτά είναι άμεσα. Εμείς έχουμε την οικονομοτεχνική μελέτη έτοιμη. Την παίρνουν, εξασφαλίζουν τα χρήματα και δημοπρατούν αύριο το έργο. Έτσι. 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 Συγγνώμη. Είναι υψηλό το κόστος των συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Αν σας δείξω εδώ την κατάσταση με το τι οικονομικές επιχορηγήσεις δίνουν σε όλη την Ελλάδα, είναι πολύ ελάχιστες. Δηλαδή, όταν δίνουν για εξυγχρονισμό στο Δήμο Φεστού, στο στάδιο Φεστού, 2 εκατομμύρια, αυτή τη στιγμή με 800 χιλιάρικα το εθνικό ερείπιο, εθνική ντροπή, γίνεται εθνικό στολίδι. Γίνεται στολίδι, στολίδι εδώ. Και σας λέω, το Ταρτάν χρειάζεται 400 χιλιάρικα. Θέλουμε 50 χιλιάρικα άμεσα να πάρουμε τα υλικά αυτά που σας είπα. Το στέγαστρο το έχουν δρομολογήσει. Τώρα μας λένε ότι δεν έχουν βάλει το Ταρτάν. Δεν υπάρχει λογική επικοινωνίας και συνεργασίας. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Είμαστε πολύ πικραμένοι και πολύ απογοητευμένοι. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τα προβλήματα που υπάρχουν και συνεχίζονται στο ΕΑΚ. Διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε σε αθλολογίες. Ανδρικά και γυναικεία, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα, Μαντζάρου 26 και Πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Πολύ ξεχωριστό, πολύ οικονομικό, πολύ σύγχρονο. Με μία λέξη, Polymarket. Ψάχνεις χειροποίητο σαλόνι, σύνθεσε το δικό σου όπως το ονειρεύτηκες σε ένα από τα καταστήματα Polymarket. Αλλά και έπιπλα σαλονιού, κουζίνας, κρεβατοκάμαρας, παιδικού δωματίου, κήπου, διακοσμητικά και λευκά είδη σε απίστευτες τιμές. Polymarket. Από το 2004, μία σχέση εμπιστοσύνης. Ό,τι χρειάζεται το σπίτι και η επιχείρηση. Ετοιμοπαράδοτο σε άριστη ποιότητα και τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Και μην ξεχνάτε, παράδοση και συναρμολόγηση αυθημερών δωρεάν. Polymarket. Μέλος του ομίλου Home Plus και αποκλειστικό συνεργάτης Mediastrom στην Κέρκυρα. Polymarket. Όλα εδώ. Έρχεται η Άνοιξη. Η καλύτερη εποχή για μια εκδρομή.
με την Τραβέλκο φυσικά. Αναχώρηση 24 Μαρτίου για 4 ημέρες. Στο ιστορικό Ναύπλιο, την Ξακουστή Τρίπολη, την Εκκλησία της Αγίας Θεοδόρας Βάστα, μια ολοήμερη κρουαζιέρα στις Πέτσες και την Ίδρα και τέλος, το επιβλητικό Παλαμίδι και ο αρχαιολογικός χώρος της Επιδαύρου. Μια τετραήμερη εκδρομή που θα μείνει αξέχαστη. Με τη σιγουριά και την εγγύηση της Τραβέλκο. Ανοξάλ. Ανοξείδωτες κατασκευές και εμπόριο εξοπλισμού μαζικής εστίασης. Ειδικές κατασκευές Inox για εστιατόρια, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, μπαρ, ψυσταριές, σούπερ μάρκετ. Απεριόριστες λύσεις προσαρμοσμένες στο δικό σας επαγγελματικό χώρο. Ψυγεία, βιτρίνες, καταψύχτες, κουζίνες, φούρνοι, ψυσταριές, πλυντήρια και κάθε είδους επαγγελματικό εξοπλισμό σε συνεργασία με επώνυμες κορυφαίες εταιρείες. Μελετάμε, σχεδιάζουμε, προτείνουμε και κατασκευάζουμε την καλύτερη δυνατόν λύση για τη διακόσμηση και λειτουργία του επαγγελματικού σας χώρου. Ανοξάλ. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Τώρα στα Χόντο Σέντερ. 50% Ozen. Νοξίμα. Aim. Libres. The Makeup. Ένα συν ένα. Always. Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Kärcher Center, Κουρτέσης Καρδακάρης. Τρία γεφύρια, Κέρκυρα. 26-610-22-297 και 20-137. Κέρκυρα Lines. Ταξιδέψτε με τα πλοία της Κέρκυρας. Προς Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Παξούς. Ταξιδέψτε με άνεση και ασφάλεια, γρήγορα και οικονομικά. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε την ανάπτυξη του τόπου μας. Κάντε online κράτηση στο kerkeralines.com και κερδίστε έκπτωση 50% στη γραμμή Κέρκυρα Ιγουμενίτσα. Κέρκυρα Stores στην Corexpo. Πρόλαβε και εσύ πριν εξαντληθούν. Κλιματιστικό inverter 13.000 BTU, κλάσης α3+, μόνο 349 ευρώ. Ψυγείο 82 λίτρων, μόνο 159 ευρώ. Κουζίνα ηλεκτρική 50 εκατοστών, μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης μπαούλο 100 λίτρων, μόνο 169 ευρώ. Επίσης σε μας θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλεκτρικές συσκευές, είδη θέρμανσης, εργαλεία, έπιπλα και φωτιστικά. Πάντα με τις καλύτερες τιμές και την άριστη εξυπηρέτηση. Τηλεφωνήστε μας στο 26610-23444 ή επισκεφτείτε μας στο site www.kerkerastores.gr και γνωρίστε πάνω από 9.000 προϊόντα. Εδώ και 50 χρόνια στην Κέρκυρα, ένα όνομα κυριαρχεί στα τζάμια. Τζάμια Μελίδης. Η πιο σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και παραγωγής σε 1.400 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων. Πιστοποιημένα ενεργειακά διπλά κρύσταλλα. Καθρέφτες μπιζουτέ. Οι αλοπίνακες για το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο. Αυτόματες πόρτες. Κρύσταλλα ασφαλείας. Γυάλινα κάγκελα. Φυσαρμόνικες. Ντουζιέρες. Όλα με την ασφάλεια και την ποιότητα Μελίδης. Τζάμια Μελίδης. Μια σχέση εμπιστοσύνης.
της αθλιολογίας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και πάμε να ξεκινήσουμε με Καλούργεννα, όπου πρόκειται να γίνει χαμός αυτό το διήμερο. Πανελλήλιο πρωτάθλημα motocross στην πίστα της Καλούργεννας με πάρα πολλές συμμετοχές, πάρα πολλούς αθλητές. Τρέχουν οι άνθρωποι να τα προλάβουν όλα. Μπάμπης Παπασπύρος, τον έχουμε αρπάξει από τα μαλλιά για να μας πει δύο πράγματα όσον αφορά το πρωτάθλημα. Βεβαίως θα έχουμε και την παρουσία μας εκεί προκειμένου να δείξουμε την εικόνα από το Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Μπάμπη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι καλησπέρα από την πίστα Καλούργεννα. Χαμός γίνεται. Εδώ τρέχουμε εντατικά για να ξεχαιρετήσουμε τον κόσμο. Έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές. Γίνεται χαμός, Μπάμπη. Χαμός. Έχουμε ξεπεράσει πάνω από 135 συμμετοχές. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, ναι. Λοιπόν, πες μου λίγο για τον νησί. Πες μου λίγο το πρόγραμμα. Αύριο Σάββατο ξεκινάμε τι ώρα? Αύριο ξεκινάμε 10 η ώρα και τελειώνουμε 6 η ώρα το απόγευμα. Και την Κυριακή? Το ίδιο πρόγραμμα, 9.30 ώρα και τελειώνουμε 6 ώρα το απόγευμα. Ωραία. Πολύ σημαντική διοργάνωση. Νομίζω ότι και οι επιχειρηματίες της περιοχής έχουν βοηθήσει πολύ και οι επιχειρήσεις που στηρίζουν την διοργάνωση αυτή για να μπορείτε να ανταπεξέλθετε. Είναι μια πολύ σημαντική διοργάνωση και για την πίστα και για το νησί μας. Εννοείται. Πάνω απ' όλα για το νησί και δεύτερον βάζουμε την πίστα. Ωραία. Οι συνθήκες, επειδή αύριο θα έχουμε και μεθαύριο ηλιοφάνεια, είναι καλές για την πίστα και το χώμα ή θα θέλατε και λίγο περισσότερο έτσι υγρασία, βροχή, κάτι? Δεν έχει στιγνώσει καθόλου το χώμα. Ωραία. Από την βροχή. Δεν το έχετε αφήσει, το φροντίζετε. Και έχουμε, ναι. Αν χρειαστεί, έχουμε το αυτόματο πόντισμα, μπορούμε να τα ανοίξουμε και να ποτίσουμε όποια ώρα θέλουμε. Ωραία. Ωραία. Μέχρι τι ώρα θα μείνετε σήμερα, Μπάμπη, στην πίστα? Μέχρι να δει όλος ο κόσμος. Πιστεύω 10-11 η ώρα το βράδυ θα είμαστε εδώ πέρα. Ναι, μια χαρά. Ωραιότατη είναι αυτή η ώρα. Είστε κουρασμένοι? Ναι. Είστε κουρασμένοι? Λίγο, όχι λίγο, πάρα πολύ τρέξιμο. Πάρα πολύ τρέξιμο. Λοιπόν, έχουμε Πανελλήνιο πρωτάθλημα motocross. Θα έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές, πάνω από 135. Θα δούμε και μικρούς αθλητές, Μπάμπη, στα πλαίσια της... Ναι. Από 65-85 και πάμε λέγοντας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο πιο μικρός αθλητής που θα τρέξει πόσο είναι? Πιστεύω 7 χρονών. 7 χρονών. Μια χαρά. Η πίστα λοιπόν είναι έτοιμη. Εσείς τρέχετε. Έτοιμη και ακόμα την ετοιμάζουμε. Και ακόμα την ετοιμάζετε. Ωραία. Θα έρθουν πάρα πολλοί άνθρωποι με τον εξοπλισμό τους, τα φορτηγάκια τους, τις μηχανές τους. Οπότε νομίζω ότι και για το νησί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, γιατί σχεδόν έχει πληρότητα εδώ κάτω, ειδικά στο νότο γύρω-γύρω από την πίστα περιμετρικά, γύρω στα 10 χιλιόμετρα είναι η πληρότητα 100% από κόσμο. Και μάλιστα οι επιχειρηματίες έχουν βοηθήσει με το να είτε νωρίτερα είτε να είναι έτοιμοι τέλος πάντων για να υποδεχτούν όλο αυτόν τον κόσμο. Και μπράβο τους. Ναι, και μπράβο τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αύριο 10 με 6, Κυριακή το ίδιο, Πανελλήνιο πρωτάθλημα motocross πίστα Καλούργεννα στον Άγιο Μαθαίο. Θα γίνει χαμός, θα τα πούμε και από κοντά. Καλό κουράγιο, Μπάμπη, σου εύχομαι να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, θα τα πούμε εκεί. Να είστε κι εσείς καλά. Γεια σας. Γεια σας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά. Να δούμε λίγο την αφίσα εμείς, να δούμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα motocross στην πίστα της Καλούργεννας. Είναι μια πίστα που φροντίζουν οι άνθρωποι πώς και πώς για να είναι στην καλύτερη κατάσταση. Οι αγώνες λοιπόν αύριο και μεθαύριο από τις 10 το πρωί μέχρι το απόγευμα. Είναι πολύ σημαντική διοργάνωση, είναι πολύ σημαντικές οι συμμετοχές. Πάνω από 135. Καλή επιτυχία, να πάνε όλα καλά. Πριν πάμε εμείς τώρα να δούμε μια πολύ ωραία συνέντευξη με την καλύτερη αθλήτρια μπάσκετ όλων των εποχών, την Εβίνα Μάλτση, πάμε να δούμε αυτό. Την Εβίνα Μάλτση. Είναι η καλύτερη αθλήτρια μπάσκετ όλων των εποχών, πρώτη σκόρερ της εθνικής ομάδας, δεύτερη σκόρερ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχει καταφέρει απίστευτα πράγματα σε αγώνες στο εξωτερικό, σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είναι μια αθλήτρια που πραγματικά τη θαυμάζεις μόλις τη δεις ή μόλις διαβάζεις το βιογραφικό της. Βεβαίως, μιλώντας μαζί της από κοντά στην εκδήλωση που έκανε ο Πίκας Νοτιάς Κέρκυρας, όλο αυτό το συνέστημα έγινε ακόμα μεγαλύτερο. Είναι υπέροχη και είναι υπέροχος
ο τρόπος που μιλάει και που μεταδίδει την αγάπη της για το άθλημα στα παιδιά. Εβίνα Μάλτσι, αποκλειστικά στις αθλολογίες. Πάμε να δούμε τη συνέντευξη. Είναι απίστευτο το συνέστημα μετά από τόσα χρόνια σε αυτό το χώρο να βρίσκομαι δίπλα σε έναν άνθρωπο που έχει γράψει τη δική του ιστορία. Όντας η καλύτερη παίκτρια όλων των εποχών όσον αφορά το μπάσκετ. Όντας πρώτη σκόρερ με τα χρώματα της εθνικής ομάδας. Πρώτη σκόρερ στο Ευρωπαϊκό, στη Λετωνία. Πολυτιμότερη παίκτρια τότε. Δεύτερη σκόρερ στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Απίστευτα τα κατορθώματα της Εβίνας Μάλτσι, η οποία πραγματικά είναι ένας άνθρωπος δικός μας, ένας άνθρωπος απλός. Τα παιδιά την κοιτούσαν με το στόμα ανοιχτό. Οι άνθρωποι που παρευρέθηκαν εδώ στην εκδήλωση του Πήγου Νότιας Κέρκυρας έμειναν να τη χαζεύουν με την πολύ καλή έννοια, γιατί παρακολουθούσε όλα όσα έχουν γίνει στη ζωή της. Πέρασαν σε ένα πολύ όμορφο βίντεο του Πήγασου μπροστά της και νομίζω ότι ένιωσε συγκινημένη. Πώς ένιωσες? Καλημέρα. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία, για όλα. Συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα και την στιγμή της βράβευσης που παίξανε βίντεο και είπαν κάποια πράγματα για μένα, γιατί ξέρεις, και εμείς δεν φυτρώσαμε ενήλικες. Ήμασταν μικρά παιδιά και κάποια στιγμή ερωτευτήκαμε την μπάλα του μπάσκετ και μέσα από το μπάσκετ γίναμε οι άνθρωποι που είμαστε σήμερα. Και συγκινήθηκα πολύ όταν χθες βρέθηκα μπροστά στο γήπεδο και είδα όλα αυτά τα παιδιά, όλους αυτούς τους γονείς, τις συνθήκες κατά τις οποίες προπονούνται. Είναι η αγάπη τους για το άθλημα που τους φέρνει εκεί και είναι η διέξοδός τους. Για μένα αυτό ήταν το μπάσκετ. Ένας χώρος να ανήκω, να είμαι αποδεκτή. Ξέρεις, δεν είμαστε όλοι αποδεκτοί από όλους σε όλους τους χώρους. Αυτό προσφέρει το γήπεδο για μας. Και σίγουρα το δικό μας το γήπεδο, το γήπεδο του μπάσκετ, είναι λίγο διαφορετικά διαμορφωμένο σαν κουλτούρα, σαν φιλοσοφία, σαν δεξιότητες ζωής σε σχέση με άλλα γήπεδα που μπορεί κάποιοι να έχουν στο μυαλό τους. Οπότε συγκινήθηκα πραγματικά με την προσπάθεια που κάνει ο φίλος Αντώνης, γιατί πλέον μόνο φίλο μπορώ να τον αποκαλώ, που πιστεύει τόσο πολύ στο να προσφέρει για αυτά τα παιδιά. Γιατί πίστεψε με, όλο αυτό που κάνει δεν μπορεί να το κάνει για σένα. Κάποια στιγμή απλά πηγαίνει παρακάτω ή πηγαίνει κάπου αλλού. Συγκινήθηκα που άκουσα τις ιστορίες με τα κουνούπια και τις ιστορίες με το κρύο και τις βροχές. Συγκινήθηκα που άκουσα τα παιδιά να προβληματίζονται για το πώς θα σουτάρουν την μπάλα όταν φυσάει. Συγκινήθηκα να ακούω τα παιδιά ότι δεν ξέρουν αν θα κάνουν προπόνηση γιατί πρέπει να δουν τον καιρό. Και συνειδητοποίησα πόσο τυχαία. Τυχερή ήμουν που είχαμε κλειστό γυμναστήριο στη Γουμένησα και πόσο σημαντικό είναι αυτό. Τώρα τα παιδιά ήρθαν εκστασιασμένα σήμερα να μου πούν χθες η Εβίνα μας υπέγραψε μπλούζες, μπάλες, μας μίλησε και αυτό που πλέον μεγαλώνοντας, με την καλή έννοια το μεγαλώνοντας, βλέπεις όλα αυτά τα παιδιά που αγαπούν το ίδιο άθλημα με σένα και σε θαυμάζουν και σε κοιτούν με τα μάτια ορθάνυχτα, πώς είναι? Θα σου πω, λένε ότι τα παιδιά είναι οι πιο δύσκολοι και αυστηροί κριτές. Και αν ψάξεις το λόγο γιατί το λένε αυτό, γιατί ισχύει, είναι γιατί τα παιδιά δεν μπορείς να τα ξεγελάσεις. Είναι ακόμα άνθρωποι στην πλευρά της αλήθειας. Αυτό λοιπόν εμένα, επειδή είμαι ακόμα παιδί, άσχετα με το πόσο μεγαλώνω, μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν 3 χρόνια έπαιζα μπάσκετ. Δηλαδή όταν ρωτάς έναν άνθρωπο τι κάνεις και σου λέει παίζω μπροστά, καταλαβαίνεις ότι είναι ένα παιδί, δηλαδή φούρσα ακόμα σορτσάκια, έπαιρνα την μπάλα, ήμουνα σε μια διαδικασία όπως ακριβώς αυτά τα παιδιά. Ναι. Οι συνθήκες άλλαζαν γύρω μου, αλλά δεν άλλαζαν πράγματα μέσα μου. Συγκινούμε πάρα πολύ και αισθάνομαι πραγματικά πολύ ευλογημένη και ευτυχισμένη και τυχερή που συνδέομαι με τα παιδιά. Εγώ από την πλευρά μου νιώθω να συνδέομαι μαζί τους, γιατί το παιδί μέσα μου δεν έχει μεγαλώσει ποτέ. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ, αυτή είναι η δική μου επιβεβαίωση, όταν συνδέονται και αυτά. Όταν μπορώ να μιλήσω τη γλώσσα τους. Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις τη γλώσσα των παιδιών. Δεν είναι εύκολο να κάτσεις απέναντί τους και να τους κάνεις μονόλογο, να τους περιγράφεις πράγματα τα οποία μπορεί να μην σημαίνουν τίποτα για αυτά. Το θέμα είναι να βρίσκεις πάντα το κομμάτι που τους ενδιαφέρει και το σημείο σύνδεσης. Για μας το σημείο σύνδεσης είναι το μπάσκετ. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα προσπαθώ και εγώ να δω τις ανάγκες τους. Οι εποχές έχουν αλλάξει. Οπότε και συγκινούμε και αισθάνομαι χαρά. Γιατί για μένα, σου ξαναλέω, επειδή είμαι ένα παιδί που έρχομαι από την επαρχία και μπορώ να ταυτιστώ με όλα αυτά τα παιδιά. Είναι πραγματική η σύνδεση. Οπότε, αν γίνεται αμφίπλευρα, πραγματικά νιώθω ότι ναι, κάτι κατάφερα. Στο λόγο σου, λοιπόν, είπες ότι βλέποντας και το γήπεδο στο Νεοχώρι που κάνουν προπόνηση τα παιδιά και το οποίο ο Πήγασος πραγματικά έχει φροντίσει να το βάψει, να κάνει ό,τι εργασίες μπορούν και περνάνε από το χέρι του για να είναι ένα αξιοπρεπές εξωτερικό γήπεδο και να γίνονται και ηλικιακά πρωταθλήματα όπως πλέον επιτρέπεται από την ΕΟΚ.
Είπες ότι εάν είχαμε τέτοιο γήπεδο, αν εγώ είχα τέτοιο γήπεδο, δεν ξέρω αν θα ασχολιόμουν με το άθλημα. Άρα στο Κιλκίς τότε ήταν πολύ καλύτερες οι αθλητικές συνθήκες για σένα. Κοίταξε, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, είπα ότι δεν ξέρω αν θα έπαιζα μπάσκετ αν δεν είχαμε κλειστό γυμναστήριο. Ναι. Είμαι λοιπόν από τα ευνοημένα παιδιά και το λέω γιατί έχω ταξιδέψει όλη την Ελλάδα και έχω δει πάρα πολλά μέρη να μην έχουν κλειστό γυμναστήριο και να παίζουν σε ανοιχτά. Όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ, στην ομάδα του Πήγασου. Δεν μπορώ να το απαντήσω, είναι μια αποθετική συνθήκη. Ήμουνα όμως παιδί που μεγάλωσα με ένα κλειστό γυμναστήριο. Mm-hmm. Μπορεί να μην είχε παρκέ, είχε όμως μια στέγη. Mm. Υπήρχε θέρμανση. Οπότε φεύγοντας από το σπίτι, όσες ώρες και να αφιέρωνα στο γήπεδο, ήμουν ασφαλής, ήμουν προστατευμένη. Οι γονείς μου δεν ανησυχούσαν αν θα αρρωστήσω επειδή βγήκα έξω να παίξω. Συν όλα τα υπόλοιπα που μπορεί να συνεπάγονται για την ατομική μου βελτίωση πάνω στο ίδιο το άθλημα. Εγώ ξεκινάω από αυτό που είπαμε και στην αρχή. Για μένα το πιο σημαντικό για τα παιδιά είναι να βρουν ένα χώρο στο οποίο να ανήκουν, να είναι αποδεκτά και να νιώθουν ασφαλείς. Καταλαβαίνουμε όλοι, είτε είμαστε γονείς είτε όχι, ότι το αν το παιδί βρέχεται ή κρυώνει, είναι μέσα στις συνθήκες ασφάλειας. Οπότε, ναι, στη Γουμένισσα που μεγάλωσα, που γεννήθηκα και μεγάλωσα, είχαμε κλειστό γυμναστήριο και ειλικρινά αισθάνομαι τρομερή ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Δεν είχα να αντιμετωπίσω δίλημα αν θα πάω προπόνηση ή όχι. Δεν είχα να αντιμετωπίσω δίλημα αν θα βραχώ ή όχι, αν θα κρυώσω ή όχι. Και σίγουρα αυτό έκανε πολύ πιο εύκολη όλη τη διαδικασία και για μένα και για τους γονείς μου. Το γεγονός ότι στο Νότο παίζουν τόσα πολλά παιδιά μπάσκετ, κάνοντας προπονήσεις πολλές φορές το χειμώνα σε θερμοκρασίες 0 βαθμών Κελσίου, με κρύο, με βροχή, σημαίνει ότι αγαπούν πολύ το άθλημα. Σημαίνει σίγουρα ότι αγαπούν πολύ το άθλημα. Σημαίνει για μένα ότι οι άνθρωποι που αποτελούν την ομάδα έχουν κερδίσει τα παιδιά. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αν αγαπάω κάτι πάρα πολύ, αλλά το περιβάλλον στο οποίο καλούμε να πάω είναι τοξικό ή δεν με καλύπτει, δεν με αγαπάνε, δεν νιώθω καλά, δεν θα ξαναπάω, θα ζητήσω να πάω κάπου αλλού. Mm-hmm. Η προσέλευση λοιπόν επιβεβαιώνει αρχικά τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό. Ξαναλέω, τα παιδιά είναι τοποθετημένα στην πλευρά της αλήθειας και η αλήθεια, η μόνη αλήθεια με την οποία μπορείς να τους πλησιάσεις είναι η αγάπη. Οπότε σίγουρα το ότι πηγαίνουν, το ότι αναζητούν τα μόνα τους να μην ακυρωθεί η προπόνηση λόγω βροχής ή κρύου, δείχνει πόσο πολύ έχουν ανάγκη να βρεθούν σε αυτή την ομάδα, σε αυτό το περιβάλλον. Και το ξαναλέω για τα παιδιά μας σήμερα, και όχι μόνο σήμερα, ανέκαθεν, αλλά ιδιαίτερα σήμερα που υποτίθεται ότι βάλουν το από παντού, mm-hmm. έχουν ανάγκη ένα χώρο στον οποίο να κοινωνικοποιούνται, όπως είπε πολύ σωστά ο Αντώνης, να αισθάνονται ικανοί, γιατί αυτό κάνεις μέσα από τον αθλητισμό. Βελτιώνεις κάτι που έχεις ή αποκτάς κάτι που δεν έχεις. Και αυτό αυτόματα ενισχύει την αυτοεκτίμησή σου και την αυτοπεποίθησή σου. Αν αυτό δεν είναι σημαντικό, τότε τι είναι? Γαλλία, Τσεχία, Πολωνία, Τουρκία, NBA όσον αφορά τις γυναίκες, πολλές παραστάσεις για την Εβίνα. Αυτά όλα σε κάνουν να λες πόσο πίσω είμαστε σαν Ελλάδα ή σε κάνουν να λες πόσο ταλαντούχους ανθρώπους έχουμε στο μπάσκετ στην Ελλάδα? Θα μου επιτρέψεις να συμπληρώσω κάτι που κολλάει με μια προηγούμενη ερώτηση. Εγώ λοιπόν μέσα από όλο αυτό το ταξίδι μου, όσα πράγματα είδα, όσα πράγματα κέρδισα για μένα, mm-hmm. Τα κέρδισα μέσα από το μπάσκετ και αισθάνομαι ευθύνη απέναντι στα παιδιά που ακολουθούν. Ευθύνη γιατί θυμάμαι όταν ήμουν μικρή που ήθελα να ρωτήσω έναν μεγαλύτερο, mm-hmm. που είχε δει κάτι διαφορετικό, που ήξερε κάτι που δεν ήξερα. Ήθελα να το ρωτήσω πράγματα και να μου τα μεταδώσει. Οπότε αισθάνομαι αυτό το κομμάτι ότι θέλω να είμαι για τα παιδιά αυτό που ήθελα εγώ όταν ήμουν στην ηλικία τους. Άρα, έχοντας γυρίσει όλα αυτά τα μέρη, όπως είπες, έχοντας δει όλα αυτά που έχω δει, έχοντας δει πώς λειτουργούν άλλες χώρες, από πού χρηματοδοτούνται, πώς βρίσκουν λύσεις στις δυσκολίες, να μπορέσω να γίνω ένα κομμάτι όλου αυτού του συνόλου, δεν αρκεί να είμαι μόνη μου. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν τον Αντώνη, χρειαζόμαστε ανθρώπους όπως εδώ στον Πήγασο, χρειαζόμαστε γονείς που είναι δίπλα στα παιδιά. Θέλω να είμαι ένα κομμάτι που θα βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Να έχουν τα παιδιά το δικό τους χώρο να μπορούν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Ξέρεις, πολλές φορές όταν λέμε να κάνουν τα παιδιά τα όνειρά τους πραγματικότητα, όλοι νομίζουν ότι αναφερόμαστε στο ότι τα παιδιά θα γίνουν πρωταθλητές. Ή θα γίνουν αστροναύτες. Όπως ξέρεις, μικροί έχουν ένα όνειρο. Ναι, δεν ξέρεις ποιο είναι το όνειρο ενός παιδιού και τι ακριβώς κερδίζει συμμετέχοντας σε μια ομάδα, παίρνοντας μέρος σε αγώνες. Και οι λέξεις που επιλέγω δεν είναι τυχαίες.
το μεγαλύτερο κομμάτι της επιτυχίας του ανθρώπινου είδους είναι να συμμετέχει και να αγωνίζεται. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και απλά θα ήθελα, ναι, καταλαβαίνω ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, καταλαβαίνω ότι είναι πολλά αυτά που δεν έχουμε φτιάξει σαν δομή, σαν κοινωνία, για να μπορούμε να λειτουργούμε πιο γρήγορα, να βρίσκουμε λύσεις πιο γρήγορα, να χτίζουμε πιο γρήγορα. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται αγάπη και χρειάζεται αγώνας. Δεν μπορούμε να καταλήψουμε αυτά τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να τους δώσουμε ό,τι γνωρίζει ο καθένας από την πλευρά του, αρκεί να είναι για το καλό τους. Το Θηλυκός Γκάλης είναι ένας τίτλος που σε βαραίνει, είναι ένας τίτλος που σε τιμά, είναι και τα δύο μαζί, τι είναι? Κοίταξε τώρα, μεγάλωσα σε μια εποχή που ίσως ακόμα ισχύει στη χώρα μας. Για να δώσεις τα εύσημα σε μια γυναίκα, έπρεπε να την ταυτίσεις με ένα αντρικό πρότυπο. Δεν θα το αποποιηθώ, γιατί και εγώ έτσι μεγάλωσα. Έλεγα θέλω να γίνω σαν τον Γκάλη, θέλω να γίνω σαν τον κάποιον. Δεν είχα ίσως τόσο δυνατά γυναικεία πρότυπα, όχι γιατί δεν υπήρχαν, γιατί δεν είχα τη δυνατότητα να τα δω στην τηλεόραση. Ο Νίκος Γκάλης είναι ένα τέρας, έτσι, με την καλή την έννοια. Είναι τεράστια η προσφορά του και το βάρος που κουβαλάει. Το να σε παρομοιάζουν, να σε ταυτίζουν μαζί του είναι τεράστια τιμή. Mm-hmm. Από την άλλη όμως, είμαι γυναίκα και πρέπει κάποια στιγμή αυτή η σύγκριση για να αποδεχτείς την υπεροχή μιας γυναίκας σε κάτι. Να έρχεται και να κολλάει δίπλα σε ένα αντρικό όνομα πρέπει να σταματήσει. Εγώ είμαι η Εύνα Μάλτση. Δεν είμαι καλύτερη ή χειρότερη από κάποιον άλλον. Έχω κάνει μια δική μου πορεία. Εμπνεύστηκα από κάποιες άλλες γυναίκες. Θα εμπνευστούν κάποιες άλλες από μένα. Δεν έχω ακούσει κανένα να λέει αυτός είναι ο αρσενικός Μάλτσης. Οπότε πρέπει να αλλάξει και λίγο η κουλτούρα. Σε πολλούς γονείς δεν αρέσει να λένε ότι το παιδί μου είναι σαν τον τάδε. Ναι. Οπότε το παιδί σου πρέπει να είναι απλά αυτή που είναι και να είναι αρκετό. Η θέση shooting guard είναι η πιο παρεξηγημένη θέση, δηλαδή από το shooting guard περιμένεις να βάλει και τα τρίποντα και να βάλει και 30 τρίποντα μπορεί και άμα χάσει εκείνο το τρίποντα το σημαντικό, είναι μια θέση που έχει βάρος. Όπως όλες οι θέσεις βέβαια, αλλά ξέρεις, είναι ο άνθρωπος που ίσως βάλει τους περισσότερους πόντους. Εσύ έχεις βάλει πάρα πολλούς πόντους, 2.661 πόντους για την Ευήνα με τα χρώματα της Εθνικής. Είναι μια θέση έτσι σημαντική. Δεν ξέρω αν η θέση του shooting guard είναι παρεξηγημένη ή είναι σημαντική. Θα σου πω ότι σε κάθε ομάδα που είσαι ο ηγέτης και αυτός που κουβαλάει το σκοράρισμα, mm-hmm. ή οτιδήποτε, αυτό έχει ένα ιδιαίτερο βάρος από μόνο του. Αλλά κάθε αθλητής ή ηγέτης, γιατί μπορεί να μην είναι μόνο σε αθλητικό επίπεδο, που μπορεί και μπαίνει μπροστά σε αυτές τις διαδικασίες, προφανώς έχει αυτά τα χαρακτηριστικά για να μπορέσει να τα αποκριθεί. Εμένα οι προπονητές μου ήταν αυτοί που μου έδιναν αυτόν τον ρόλο και εγώ ουσιαστικά ήμουνα εκτελεστής μιας αποστολής. Δεν ήταν πάντα εύκολο. Μάλλον είχα κάποια στοιχεία για να με οθούν προς εκεί, ήμουν σκόρερ, μου άρεσε να σκοράρω, μου άρεσε να παίρνω τα τελευταία σουτ, μου άρεσε να, σε εισαγωγικά αυτό που θα πω, μου άρεσε να χάσω το τελευταίο σουτ από ένα παιχνίδι και να επιστρέψω και να μην ξαναχάσω κανένα. Ναι. Η αντίδραση και όλο αυτό χτίστηκε μέσα στα γήπεδα σε ώρες προπόνησης που κανείς δεν έχει δει, γιατί ξέρεις όλοι βλέπουν τις επιτυχίες, όλοι βλέπουν το εύστοχο σουτ στο τέλος, το σουτ που πήρε στο παιχνίδι, δεν είναι όλα έτσι. Χρειάστηκε να πέσω πάρα πολλές φορές για να μάθω να σηκώνομαι, χρειάστηκε να χάσω πάρα πολλά σουτ για να βάλω αυτά που έβαλα, χρειάστηκε να παλέψω πάρα πολλές φορές με την κακή κριτική. Είναι μια θέση ευθύνης, είναι λίγο βαρύ το φορτίο, αλλά ο κάθε άνθρωπος έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που απαιτείται για να μπορέσει να το απεξέλθει στο ρόλο που έχει διεκδικήσει και κερδίζει στο τέλος. Έχω την εντύπωση ότι θα είσαι μια καλή προπονήτρια. Το έχεις σκεφτεί, δηλαδή έχει περάσει από το μυαλό σου? Κοίταξε, αυτό που περνάει από το μυαλό μου είναι να μπορέσω να μεταφέρω, μάλλον να το πω διαφορετικά, εγώ θέλω να είμαι δίπλα στα παιδιά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αν θες να κάνεις κάτι ουσιαστικό, μόνο δίνοντας κάτι πίσω στα παιδιά υπάρχει ουσία. Έχω πάρει το δίπλωμα του προπονητή. Είμαι ήδη προπονητήρια στις ακαδημίες του Ατετοκούμπρος. Είναι κάτι που το εξασκώ, όχι αποκλειστικά, όχι σε βαθμό όπως το κάνει ο Αντώνης εδώ. Δεν έχω κατασταλάξει ακόμα, γιατί πολλές φορές καλούμε να παίξω διαφορετικούς ρόλους. Πάντα με στόχο όμως να είμαι δίπλα στα παιδιά. Μπορεί, ας πούμε, και η προώθηση του αθλήματός μας για τα κορίτσια να είναι αρκετό από την πλευρά μου. Θέλω να είμαι απλά
ουσιαστική σε αυτό που θα προσφέρω για την εξέλιξη των αθλητριών και του αθλήματός μου. Τώρα, από πού ακριβώς θα γίνει και πώς, το σίγουρο είναι ότι μπορώ να προπονήσω. Προσπαθώ να είμαι και εκεί αρκετά υπεύθυνη απέναντι στα παιδιά, να ενημερώνομαι, να επιμορφώνομαι, να βελτιώνομαι, να διαβάζω τρόπους προσέγγισης, τρόπους βελτίωσης, ό,τι μπορώ. Mm-hmm. Γιατί ξαναλέω, ο στόχος είναι να προσφέρεις κάτι ουσιαστικό στα παιδιά. Έχουμε και γυναική ομάδα στο νησί, εννοείται. Παίζει την κατηγορία της ΕΣΚΑΒΔΕ. Θέλω, κλείνοντας, να μου πεις μία συμβουλή προς ένα νέο παιδί, προς μία νέα αθλήτρια που ασχολείται με τον μπάσκετ. Να μην τα παρατάει ποτέ. Αυτό που έλεγα πάντα και στον εαυτό μου και στα παιδιά είναι ότι κάντε όνειρα χωρίς ταβάνι, βάλτε μέσα όλη τη δουλειά που απαιτείτε και δεν θα μπορέσει ποτέ τίποτα να σας εμποδίσει από το να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας. Απλά θα πρέπει να μην τα παρατήσεις ποτέ. Ο χαρακτήρας είναι αυτός που χτίζεται ανάλογα με το πώς αντιδράσεις σε αυτά που σου συμβαίνουν. Mm-hmm. Οπότε, αν ήταν μία, μην τα παρατάς ποτέ. Έχω την εντύπωση ότι θα ξανάρθεις, Κέρκυρα. Και εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Συγκινήθηκα πάρα πολύ από όλη την υποδοχή. Οι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα φιλόξενοι. Πολύ ζεστοί. Κάναμε αληθινές συζητήσεις. Τα παιδιά είναι αυτά που για μένα αποτελούν τη μεγαλύτερη σύνδεση αυτή τη στιγμή. Και αν το ζητήσουν ή αν το θέλουν, εγώ είμαι στη διάθεσή τους. Ήταν τιμή μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Δική μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν μας είπε η Εβίνα Μάλτσε και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν τιμή μου που μας μίλησε. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε το τελευταίο μέρος και τον αγώνα της ΓΑΜΑ Εθνικής Λευκύμη Αστέρας Πετρητή. Ανδρικά και γυναικεία, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα, Μαντζάρου 26 και Πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Πολύ ξεχωριστό, πολύ οικονομικό, πολύ σύγχρονο. Με μία λέξη, Polymarket. Ψάχνεις χειροποίητο σαλόνι, σύνθεσε το δικό σου όπως το ονειρεύτηκες σε ένα από τα καταστήματα Polymarket. Αλλά και έπιπλα σαλονιού, κουζίνας, κρεβατοκάμαρας, παιδικού δωματίου, κήπου, διακοσμητικά και λευκά είδη σε απίστευτες τιμές. Polymarket. Από το 2004, μία σχέση εμπιστοσύνης. Ό,τι χρειάζεται το σπίτι και η επιχείρηση. Έτοιμο παράδοτο σε άριστη ποιότητα και τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Και μην ξεχνάτε, παράδοση και συναρμολόγηση αυθημερών δωρεάν. Polymarket. Μέλος του ομίλου Home Plus και αποκλειστικό συνεργάτης Mediastrom στην Κέρκυρα. Polymarket. Όλα εδώ. Έρχεται η Άνοιξη. Η καλύτερη εποχή για μια εκδρομή. Με την Travelco φυσικά. Αναχώρηση 24 Μαρτίου για 4 ημέρες. Στο ιστορικό Ναύπλιο, την Ξακουστή Τρίπολη, την Εκκλησία της Αγίας Θεοδόρας Βάστα, μία ολοήμερη κρουαζιέρα στις Πέτσες και την Ίδρα και τέλος, το επιβλητικό Παλαμίδι και ο αρχαιολογικός χώρος της Επιδαύρου. Μία τετραήμερη εκδρομή που θα μείνει αξέχαστη. Με τη σιγουριά και την εγγύηση της Travelco. Anoxal. Ανοξείδωτες κατασκευές και εμπόριο εξοπλισμού μαζικής εστίασης. Ειδικές κατασκευές Inox για εστιατόρια, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, μπαρ, ψυσταριές, σούπερ μάρκετ. Απεριόριστες λύσεις προσαρμοσμένες στο δικό σας επαγγελματικό χώρο. Ψυγεία, βιτρίνες, καταψύκτες, κουζίνες, φούρνοι, ψυσταριές, πλυντήρια και κάθε είδους επαγγελματικό εξοπλισμό σε συνεργασία με επώνυμες κορυφαίες εταιρείες. Μελετάμε, σχεδιάζουμε, προτείνουμε και κατασκευάζουμε την καλύτερη δυνατόν λύση για τη διακόσμηση και λειτουργία του επαγγελματικού σας χώρου. Anoxal. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές?
Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Τώρα στα Χόντο Σέντερ. 50% Ορζέν. Νοξίμα. Έιμ. Λιμπρές. The Makeup. Ένα συν ένα. Always. Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Kärcher Center, Κουρτέσης Καρδακάρης. Τρία γεφύρια, Κέρκυρα. 26610-22297 και 20137. Κέρκυρα Lines. Ταξιδέψτε με τα πλοία της Κέρκυρας. Προς Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Παξούς. Ταξιδέψτε με άνεση και ασφάλεια, γρήγορα και οικονομικά. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε την ανάπτυξη του τόπου μας. Κάντε online κράτηση στο kerkeralines.com και κερδίστε έκπτωση 50% στη γραμμή Κέρκυρα Ιγουμενίτσα. Κέρκυρα Stores στην Core Expo. Πρόλαβε και εσύ πριν εξαντληθούν. Κλιματιστικό inverter 13.000 BTU, κλάσης α3+, μόνο 349 ευρώ. Ψυγείο 82 λίτρων, μόνο 159 ευρώ. Κουζίνα ηλεκτρική 50 εκατοστών, μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης μπαούλο 100 λίτρων, μόνο 169 ευρώ. Επίσης σε μας θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλεκτρικές συσκευές, είδη θέρμανσης, εργαλεία, έπιπλα και φωτιστικά. Πάντα με τις καλύτερες τιμές και την άριστη εξυπηρέτηση. Τηλεφωνήστε μας στο 26610-23444 ή επισκεφτείτε μας στο site www.kerkyrastores.gr και γνωρίστε πάνω από 9.000 προϊόντα. Εδώ και 50 χρόνια στην Κέρκυρα, ένα όνομα κυριαρχεί στα τζάμια. Τζάμια Μελίδης. Η πιο σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και παραγωγής σε 1.400 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων. Πιστοποιημένα ενεργειακά διπλά κρύσταλλα. Καθρέφτες μπιζουτέ. Οι αλοπίνακες για το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο. Αυτόματες πόρτες. Κρύσταλλα ασφαλείας. Γυάλινα κάγκελα. Φυσαρμόνικες. Ντουζιέρες. Όλα με την ασφάλεια και την ποιότητα Μελίδης. Τζάμια Μελίδης. Μια σχέση εμπιστοσύνης. Μέρος εκπομπής αθλολογίας. Είχαμε το κερκυραϊκό ντέρμπι και τη γάμα δυνική κατηγορία. Αθλητική Ένωση Λευκή, μισή Αστέρα Πετρίτη. Τελικό αποτέλεσμα 0-0. Πάμε να δούμε φάσεις και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Από το γήπεδο της Λευκύμης είναι η 19η αγωνιστική και περιλαμβάνει το τοπικό ντέρμπι μεταξύ των δύο εκπροσώπων μας στη γάμα εθνική κατηγορία. Η Αθλητική Ένωση Λευκύμης υποδέχεται τον Αστέρα Πετρίτη. Δήμας θα κάνει το βολέ του. Γιωργακόπουλος θα κάνει ένα σουτ, θα περάσει δίπλα από την εστία του Παγκράτη στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Αρχικός Λευκύμης τρέχει υπό την πίεση του Μέντι. Σφύριγμα από τον κύριο Φίτσα για το
Φάουλ που κέρδισε ο αρχηγός των γηπεδούχων από το μαρκάρισμα του Μεντί. Τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Το τείχος στείνεται από τους παίκτες του Αστέρα Πετρητή. Τσεκάρει τις λεπτομέρειες ο κύριος Φίτσας. Τσεβανέδης και Βέρμπης πίσω από την μπάλα. Σφύριγμα. Ο Βέρμπης είναι αυτός που θα εκτελέσει. Θα πέσει ο Δήμας. Πότσης. Σε ένα σημείο που βρίσκονται και ο Κουκουλέκης και ο Μεντής και ο Τσεβανέδης. Τσιάβος τρώνει την μπάλα για τον Γραμμένο. Παρακολουθεί την πορεία της μπάλας ο Ματσοβίλα μέχρι να φτάσει στο Παγκράτη. Γκασίδης πάει πάνω του ο Βέρμπης αλλά και ο Γαστεράτος. Κοινός θέλει να βάλει την μπάλα μπροστά εκεί που βρίσκεται ο Γραμμένος. Ματσοβίλα. Σταματάει ο διαιτητής, ο κύριος Φίτσας, την αναμέτρηση στην διεκδίκηση της μπάλας από Γραμμένο και Ματσοβίλα, ξεσηκώνοντας τους φιλάθλους του Αστέρα Πετρητή που βρίσκονται στην γωνία περιμετρικά του γηπέδου. Γιάννης Φακιανάκης για τον Αστέρα Πετρητή αντιμετώπισε εκτός έδρας στην Αθλητική Ένωση Λευκή. Εμείς 0-0 το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που είχε ιδιαιτερότητες πριν καν ξεκινήσει, δεδομένου ότι ήταν δύο κερκυριακές ομάδες. Ήταν ένα τοπικό ντέρμπι, όπως ξέρετε. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι κέντρου, δεν υπήρχαν πολλές ευκαιρίες. Νομίζω ότι την πιο κλασική ευκαιρία την είχαμε εμείς με τον Τζιάβο να μπορέσουμε να προηγηθούμε σε ένα λεπτό που ήταν πολύ δύσκολο να γυρίσει το παιχνίδι. Δεν απειληθήκαμε σχεδόν καθόλου από τον αντίπαλό μας. Νομίζω ότι είναι ένα αποτέλεσμα που εμάς τουλάχιστον εκτός έδρας και απέναντι σε μια ομάδα πάρα πολύ καλή, νομίζω ότι είναι θετικό για τη συνέχεια, για την παραμονή μας. Τρία παιχνίδια σε μια εβδομάδα. Παίξατε Σάββατο, σήμερα έρχεται και άλλο παιχνίδι την Κυριακή. Όλο αυτό κουραστικό. Κουραστικό ήδη. Πολλά παιδιά είναι τραυματίες. Ήδη σήμερα έχουμε 2-3 που πρέπει οπωσδήποτε να δούμε αν θα μπορέσουν να παίξουν την Κυριακή. Συμπλήρωσε κάρτες και ο αρχηγός μας ο Χαρτικιώτης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι την Κυριακή θα πάμε να παίξουμε ένα τελικό. Όσα παιδιά είμαστε καλά, θα διεκδικήσουμε τη νίκη που τη θέλουμε πάρα πολύ στην έδρα μας για να μπορέσουμε να ανέβουμε κι άλλο σε βαθμολογία. Γιωργακόπουλος για τον Τσιάβο. Έχει απέναντι τον Γρηγοριάδη. Τσιάβος θέλει να κάνει την προσπάθειά του, τον σταματάει ο Γρηγοριάδης. Γκασίδης θα κάνει ένα σουτ. Θα περάσει out. Το επιστρέφει την μπάλα εκείνος. Γρηγοριάδης θέλει να κάνει τη σέντρα με στόχο τον Γαστεράτο. Γαστεράτος, Κωστακιώτης, έχει απέναντί του τον Γκασίδη. Θα γυρίσει τον μπαλό. Βέρμπης υπό την πίεση του Τσιάβου. Τσιάβος που ανεβαίνει. Τσιάβος υπό το βλέμμα του Πουλημένου και την πίεση του Πότση. Η μπάλα θα βγει. Θα βγει ο Δήμας, θα μπλοκάρει την μπάλα στην προσπάθεια της Λευκύμης. Γρηγοριάδης, Ματσοβίλα. Ματσοβίλα με στόχο τον Τσεβανέδη. Τσεβανέδης θα δώσει στον Χατζηστάμου, θα τον σταματήσει ο Πούλος. Στο 15ο λεπτό, Αργών για τον Κουρτελέση, προλαβαίνει την μπάλα ο παίκτης του Αστέρα Πετρητή. Κουρτελέσης, Μαργκόν, Κουκουλέκης, Κουκουλέκης για τον Γεωργακόπουλο, η μπάλα, σηκώνει το σημειάκι ο βοηθός, η μπάλα κούπησε στον ώμο του. Τσεβανέδης με τον Γαρδικιώτη, σφύριγμα από τον κύριο Φίτσα. Φάουλ υπέρ της Λευκύμης, ένα πολύ καλό σημείο, στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης. Περιμένουν το σφύριγμα του ρέφερι για να κουμπίσουν την μπάλα οι παίκτες της Λευκύμης. Ένας εξ αυτών. Σφύριγμα. Τσεβανέδης θα κάνει την εκτέλεση. Η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Γιώργος Γαρδικιώτης για τον Αστέρα Πετρητή αντιμετώπισε εκτός έδρας στη Λευκύμη στο ντέρμπι των δύο κερκυριακών ομάδων. Τελικό αποτέλεσμα 0-0. Έντονο παιχνίδι πριν καν ξεκινήσει, ίσως ήταν έντονο. Έντονο παιχνίδι, ναι. Ένα μάτσο το οποίο
και οι δύο ομάδες θέλανε να διασφαλίσουν το 0 πρώτα απ' όλα. Ξέραμε από την πρώτη στιγμή ότι παίζουμε με μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή είναι στην ίδια βαθμολογική κατάσταση με εμάς. Θεωρώ ότι το παιχνίδι πήγε ακριβώς έτσι όπως το περιμέναμε, ακριβώς έτσι όπως το είχαμε μιλήσει και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Υπήρχαν φάσεις νεκρές, δηλαδή που δεν ξέρατε και δύο ομάδες που να δώσετε την μπάλα, πώς να συμπεριφερθείτε. Υπήρχε άγχος? Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει άγχος. Κυρίως αυτά τα μάτς, όταν υπάρχουν δύο ομάδες οι οποίες κοιτάνε περισσότερο το αποτέλεσμα από ότι την ποιότητα, περισσότερο το να διασφαλίσουν το 0 από ότι να κυνηγήσουν κάτι έτσι ώστε και να ρισκάρουν, δεν θεωρώ ότι υπάρχει φόβος. Το πλάνο του coach, ένα από τα δύο πλάνα που είχε ο coach, νομίζω ήρθε 100% εκεί που μας το είπε. Και θεωρώ ότι η ομάδα είναι ευχαριστημένη από αυτό το οποίο πήρε σήμερα. Τρία παιχνίδια σε μια εβδομάδα. Παίξατε Σάββατο, παίξατε σήμερα, θα παίξετε Κυριακή. Δύσκολο? Σίγουρα είναι δύσκολο για ένα roster όπως το δικό μας, το οποίο έχει λίγο αριθμό παιχτών. Ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι όσο τελειώνει το πρωτάθλημα, δυσκολεύει και το θέμα των καρτών. Ήμασταν τέσσερα παιδιά στο όριο σήμερα. Οπότε πρέπει να διαχειριστούμε και αυτό πέρα από την κούραση, πέρα από την καταπώνηση, πέρα από τα συνεχόμενα μάτς. Οπότε θεωρώ ότι οι δυσκολίες ήταν πάρα πολλές αυτή τη βδομάδα με αυτά τα τρία μάτς. Συνεχίζουμε να δούμε το μάτς της Κυριακής από την αρχή από αύριο και πάμε να πάρουμε τους τρεις πόντους ή ό,τι καλύτερο μπορούμε. Τρεις-τέσσερις κέρυες επεμβάσεις σου σήμερα σε προσπάθειες της Λευκύμης ώστε να μην περάσει η μπάλα. Δεν ξέρω πώς να σου ρωτήσω. Εξετασιάζεστε όταν παίζετε? Όχι, με την καλή την έννοια το λέω. Δηλαδή, δύο κερκυριακές ομάδες σε έναν όμιλο. Μακάρι να μείνουν και οι δύο ομάδες, αλλά προκαλεί έτσι έκσταση, προκαλούν έκσταση τέτοια παιχνίδια? Πάντα είναι ωραίο να παίζεις σε ντέρμπι, πάντα είναι ωραίο να αντιμετωπίσεις καλούς αντιπάλους, καλές ομάδες. Πάντα είναι ωραίο να παίζεις σε ένα γήπεδο τόσο γεμάτο όσο το σημερινό. Ήταν ωραία ατμόσφαιρα. Κόσμια θεωρώ. Μια χαρά ο κόσμος, μια χαρά η δική μας, μια χαρά ο κόσμος της αντιπάλης ομάδας. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι ο Γιώργος και οι επεμβάσεις όπως λέτε. Θεωρώ ότι όλη η αμυντική γραμμή της ομάδας και αυτό που είχαμε πει ενήργησε σωστά και τέλεια. Και θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε όλους, στον προπονητή, στους παίχτες μου και συνεχίζουμε. 20 λεπτά στο παιχνίδι της 19ης αγωνιστικής μεταξύ της Αθλητικής Ένωσης Λευκύμης και του Αστέρα Πετρητή. Ο αρχηγός των φιλοξενούμενων, Πουλός. Πουλός κάνει τη σέντρα εκεί που πέφτει ο Κωστακιώτης, παρακολουθώντας την πορεία της μπάλας. Μαργκόν, με στόχο τον Κουρτελέση τρέχει ο Γρηγοριάδης. Τσιάβος θέλει να κερδίσει την μπάλα. Σταματάει ο Πότσης. Χατζηστάμου και απέναντί του τον Κουκουλέκη. Χατζηστάμου. Γεωργακόπουλος κερδίζει την μπάλα ο τελευταίος. Γεωργακόπουλος με στόχο τον Κασίδη. Κασίδης ανεβαίνει. Περνάει η μπάλα. Και δεν απειλεί στο 22. Ο καιρός ακόμα κρατάει, αυτό είναι το θετικό. Μπαλός, ο νεαρός παίκτης της γηπεδούχου ομάδας, Κωστακιώτης. Θα κάνει τη σέντρα, θα βγει ο Δήμας, θα μπλοκάρει την μπάλα στο 23. Γεωργακόπουλος για τον Κασίδη. Κασίδης κάνει τη σέντρα με στόχο τον Γραμμένο, που λιμένος διώχνει. Μπαλός, Αστεράτος. Δίνει στον Κωστακιώτη. Κωστακιώτης σηκώνει το Δήμας και μπλοκάρει την μπάλα στο 28. Γρηγοριάδης οδηγίες από τον Παναγιώτη Κορομπόκη στον Παλό. Διώχνει ο Μεντής. Μαργκόν. Κωστακιώτης. Διώχνει ο Πούλος. Ματσοβίλα, θέλει να πιέσει ο Μαργκόν. Πότσης, πουλημένος. Πουλημένος για τον Κωστακιώτη, του επιστρέφει την μπάλα. Είναι τη σέντρα, με στόχο τον Τσεβανέδη, βγαίνει ο Δήμας. Παναγιώτης Κορομπόκης για την Αθλητική Ένωση Λευκύμης, στο τοπικό ντέρμπι κόντρα στον Αστέρα Πετρητή. Ισόπαλο το αποτέλεσμα 0-0. Είχε ιδιαιτερότητες πριν καν ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι λόγω των δύο ομάδων?
Όλα τα τοπικά ντέρμπι έχουν ιδιαιτερότητες, αλλά ήταν και βαθμολογική σημασία για τις δύο ομάδες, γιατί και οι δύο και εγώ είμαστε, θα το έλεγα, για βαθμούς σύντομα, για να εξασφαλίσουμε και οι δύο ομάδες την παραμονή μας όσο πιο νωρίς μπορούμε. Καταλαβαίνετε ότι σαφώς και ήταν, είχε ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Αυτοί οι τρεις αγώνες, για όλες τις ομάδες βέβαια, αλλά Σάββατο, Τετάρτη, Κυριακή πάλι, δυσκολεύουν τα πράγματα για τις ομάδες. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να ο αθλητής, ακόμα και ερασιτέχνης, να μπορεί να ανταπεξέλθει. Είναι κάτι φυσιολογικό. Σαφώς και είναι πιο επιβαρυντικό για ερασιτέχνες αθλητές, αλλά γι' αυτό είναι η προπόνηση, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει συνέπεια, γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν τα ρόστερ να είναι λίγο πιο διευρυμένα, για να μπορούμε όντως να ανταπεξέλθουμε όλοι σε αυτή την ένταση. Ήταν ένα κίνητρο για τους φιλάθλους ακόμα μεγαλύτερο και ο αντίπαλος, αλλά μια μέρα δύσκολη όπως σήμερα, καθημερινή, με τον καιρό υπό απειλή βροχής, ήρθε ο κόσμος, έδωσε το παρόν. Εγώ δεν νομίζω ότι ήρθε κόσμος. Έχω εικόνα άλλη για την ομάδα Λευκύμης, πόσο κόσμο μπορεί να μαζέψει. Και δεν είμαστε εδώ μόνο για να λέμε μπράβο οτιδήποτε, για όνομα του Θεού. Νομίζω ότι περιμέναμε και μεγαλύτερο παλμό, προσωπικά το λέω, και περισσότερο κόσμο. Χωρίς να θέλω να πω ότι δεν είχε κόσμο το γήπεδο, για όνομα του Χριστού. Γκασίδης για να μπει μπάλα στις τέσσερις αγωνιστικές γραμμές. Γεωργακόπουλος, γραμμένος. Σηκώνει την μπάλα, ο Γρηγοριάδης διώχνει, Χατζιστά μου. Κερδίζεται από τους παίκτες στο στραπετρητή, Μαργκόν. Μαργκόν για τον Γκασίδη. Γκασίδης ανεβαίνει υπό την πίεση του μπαλού. Γραμμένος για τον Μαργκόν. Μεντής θα κάνει ένα σουτ. Δεν θα ανησυχήσει τον Παγκράτη στο 37. Πουλημένος, Ματσοβίλα. Γρηγοριάδης. Χατζιστάμου. Πότσης, κερδίζει ο Γεωργακόπουλος. Στρώνει την μπάλα για τον γραμμένο υπό την πίεση του Ματσοβίλα. Γραμμένος, για απέναντι του το Ματσοβίλα. Γραμμένος, θέλει να περάσει. Θα δώσει στον Γεωργακόπουλο. Δεν θα την τσιμπήσει όπως ήθελε ο Κώστας Γεωργακόπουλος την μπάλα. Στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Κουκουλέκης. Για τον Κουρτελέση. Κουρτελέσης. Κουκουλέκης, θέλει να το επιστρέψει την μπάλα, αλλά ο Χατζιστά μου είναι εκεί. Κουκουλέκης. Γεωργακόπουλος. Για τον Μεντή. Μεντής δίνει στον Γκασίδη. Γκασίδης θα σηκώσει την μπάλα. Γρηγοριάδης θα διώξει. Γραμμένος. Θα διώξει ο Πουλημένος. Τσεβανέδης. Βέρμπης, θέλει να αλλάξει για τον Γαστεράτο. Βέρμπης, θα κάνει ένα σουτ. Θα χειροκροτηθεί για την προσπάθειά του αυτή. Δήμας. Δήμας με στόχο τον Γεωργακόπουλο, πρώτος στην κεφαλιά ο παίκτης του Αστέρα Πετρητή. Ματσοβίλα δίνει στον Παγκράτη υπό την απειλή του γραμμένου. Η μπάλα τελικά στον Γεωργακόπουλο. Ο Γεωργακόπουλος συστρώνει για τον γραμμένο. Εκεί βγει ο Παγκράτης και διώχνει ο τερματοφύλακας της Λευκύμης. Στο 45. Πουλημένος δίνει κοντά στον Κωστακιώτη. Κωστακιώτης θα διώξει ο Μεντής. Κωστακιώτης θα κάνει το σουτ. Πάνω από την εστία του Δήμα. Η προσπάθεια του Λάζαρου Κωστακιώτη. Για τη Λευκύμη. Στακιώτης. Γρηγοριάδης τσίπησε την μπάλα, αλλά με κεφαλιά όχι όπως θα ήθελε για να γίνει απειλητικός.
Παναγιώτης Ματσοβίλα για την ομάδα της Λευκύμης. Έτρεξε και εκείνος χιλιόμετρα σήμερα κόντρα στον Αστέρα Πετρητή. Το αποτέλεσμα 0-0 ισόπαλο, δύσκολο παιχνίδι, ιδιαίτερο. Εντάξει, ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι από την αρχή. Περιμέναμε ότι θα είχε εντάσεις και ήταν ένα τοπικό ντέρμπι κερκυραϊκό. Εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω μπήκαμε καλύτερα. Διεκδικήσαμε να πάρουμε τη νίκη, δεν μας ήρθε, συνεχίζουμε. Αυτά τα παιχνίδια κόντρα σε μια άλλη κερκυραϊκή ομάδα απαιτούν περισσότερη δύναμη ή απαιτούν ή σας κάνουν έτσι να εκστασιάζετε περισσότερο? Εντάξει, κάθε κερκυραϊκό ντέρμπι έχει το θέλουμε και η μια ομάδα το θέλει και η άλλη ομάδα. Εντάξει, ήρθε ένα χ, συνεχίζουμε. Το επόμενο παιχνίδι της Κυριακής? Εντάξει, παίζουμε στα Τρίκαλα, ξέρουμε ότι είναι μια ιστορική ομάδα. Πάμε για κάτι καλύτερο και εκεί πέρα. Ό,τι μπορούμε να διεκδικήσουμε, να το διεκδικήσουμε μέχρι το τέλος. Κόσμος σήμερα ήταν δύσκολη μέρα, έδωσε δυναμικό παρόν, σας βοήθησε? Εντάξει, είχε κόσμο, ναι. Θέλουμε συνέχεια να έχει κόσμο. Είναι η χαρά να έχει κόσμο συνέχεια στο γήπεδο και να έχουμε θεατές. Μακάρι να έχει και στα επόμενα παιχνίδια και εμείς να τους κάνουμε χαρούμενους. Πούλος. Πούλος θα κάνει τη σέντρα με στόχο τον Γιώργο Κακόπουλο. Πρώτος θα πάει ο Ματσοβίλα. Κερδίζει την μπάλα. Κουκουλέκης. Γίνονται μάχες μεταξύ των παικτών. Κουκουλέκης θα κάνει το σούδα κοντράρι στο σώμα του Ματσοβίλα η μπάλα. Ρίζει στο Μεντί. Μεντίς σηκώνει την μπάλα. Πρώτος ο Γρηγοριάδης. Κατζιστάμου. Κατζιστάμου ανεβαίνει. Χατζηστάμου για τον Βέρμπι. Βέρμπι έχει τον Κουρτελέση απέναντί του. Υποπίεση θα κάνει ένα σουτ που δεν θα βρει στόχο. Στο 51. Χατζηστάμου στην εκτέλεση του κόρνερ. Σηκώνει την μπάλα. Διώχνει ο Πούλος. Πότσης κάνει το σουτ. Διώχνει ο Χαρδικιώτης. Δύο φάσεις μαζεμένες. Μαργκόν με την μπάλα. Κερδίζουν οι παίκτες Λευκύμης. Ανεβαίνει ο Γρηγοριάδης. Τον σταματάει ο Μεντής. Γραμμένος και Ματσοβίλα. Βγαίνει ο Παγκράτης και συγκρατεί την μπάλα. Στο 52ο προς 53ο λεπτό. Μπαλός. Πότσης. Γρηγοριάδης, σηκώνει την μπάλα, Γαρδικιώτης τον σταματά, Χατζηστάμου, σηκώνει την μπάλα στο σημείο που βρίσκεται ο Βέρμπης υπό την πίεση του Γκασίδη. Βέρμπης συγκρατεί, Βέρμπης μπαίνει, Γαρδικιώτης διώχνει στο 55. Ο Παγκράτης, Κωστακιώτης πρώτος, θα να βάλει την μπάλα με κεφαλιά μπροστά. Μεντής. Στο σημείο που βρίσκεται ο γραμμένος, υπό την πίεση του Ματσοβίλα. Δείχνει χέρι ο κύριος Φίτσας. Στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, Χατζηστάμου. Χατζηστάμου, σηκώνει την μπάλα, δεν την έπιασε κανείς τελικά. Πάμε να δούμε τη συνέχεια της αναμέτρησης. 66ο λεπτό του αγώνα. 0-0 μεταξύ της Λευκύμης και του Αστέρα Πετρητή. Συνέχεια θα δοθεί από τον Γαρδικιώτη. Γαρδικιώτης για τον γραμμένο Πότσης. Μπαλός. Κουκουλέκης. Γεωργακόπουλος και Τσιάβος υπό την πίεση του Πότση. Τσιάβος θα κάνει το σουτ. Θα περάσει έξω. Πρώτη επαφή της μπάλας με τον Λόμι, για τον Λόμι, Πότσης, μπαλός, μπαλός για τον Κωστακιώτη. Κωστακιώτης θα κάνει τη σέντρα, θα σηκωθεί ο Βέρμπης, θα πιάσει την κεφαλιά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Δήμα στο 68. Γρηγοριάδης θα κάνει την προσπάθειά του να το σταματήσει ο Χαρδικιώτης, Γαστεράτος. Μπάλα περνάει εκτός. Στο 71. Γεωργοπάλης. Γεωργοπάλης με στόχο τον γραμμένο. Γεωργακόπουλος τσιμπάει την μπάλα υπό την πίεση του Χατζηστάμου.
Αστεράτος. Υπό την πίεση του Μεντί. Μπάλα στον Κωστακιώτη, συνεχίζεται το παιχνίδι. Υπό την πίεση του Γκασίδη. Πέφτει ο ένας παίκτης μετά τον άλλον. Τώρα ο κύριος Φίτσας θα δώσει κίτρινη κάρτα στον Χαρδικιώτη. Στο έδαφος ο Λάζαρος Κωστακιώτης. Κίτρινη στον Γιώργο Χαρδικιώτη. Το ιατρικό τίμ έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο. Περιμένει το σφύριγμα του Φίτσα ο Χατζηστάμου για να κουμπίσει την μπάλα στο φάουλ της Λευκύμης. Χατζηστάμου σηκώνει την μπάλα. Θα βγει ο Δήμας. Θα κάνει ένα σούτ ο Γρηγοριάδης, αλλά υπάρχει σύγκρουση του Δήμα με παίκτη στην έξοδό του. Είναι στο έδαφος ο παίκτης, ο τερματοφύλακας του Αστέρα Πετρητή. Θα κληθεί το ιατρικό τιμ. Πέναντι του έχει τον Γρηγοριάδη. Κερδίζει την μπάλα ο παίκτης Λευκύμης. Συνεχίζεται το παιχνίδι από τον κύριο Φίτσα. Χατζηστάμου, Πότσης. Πότσης για τον Γρηγοριάδη. Αστεράτος. Βέρμπης. Σηκώνει την μπάλα Βέρμπης. Γαρδικιώτης. Πρώτος. Βέρμπης. Θα πέσει ο παίκτης της Λευκύμης. Στην διεκδίκηση έφυγε και η επικαλαμίδα του Τσιάβου. Μπήκαμε στο 83ο λεπτό του παιχνιδιού. Γρηγοριάδης κάνει την εκτέλεση. Πρώτος ο παίκτης του Αστέρα Πετρητή, θα βγει ο Δήμας και θα μπλοκάρει την μπάλα. Εκεί που είναι ο Ματσοβίλα. Αστεράτος και Κουκουλέκης. Πότσης, Μεντής θα βάλει την μπάλα μπροστά, ελέγχει ο Παγκράτης και ασφαλίζει στο 87. 0-0 για Λευκύμη και Αστέρα Πετρητή. Ματσοβίλα για τον Κωστακιώτη. Σηκώνει την μπάλα. Δεν την ακούμπησε ο Λόμης Γαστεράτος. Και η μπάλα θα φύγει από το σημείο ώστε να γίνει απελητική. Κωστακιώτης για τη συνέχεια. Κωστακιώτης. Θα πιάσει την κεφαλιά ο Βέρμπης. Δεν βρήκε στόχο όμως. Συνέχεια με τον Χατζηστάμου για το κόρνερ της Λευκύμης. Χατζηστάμου. Χατζηστάμου σηκώνει την μπάλα. Πρώτος ο Θηραίος έδιωξε. Γιωργοπάλης διώχνει ακόμη πιο μακριά. Παγκράτης. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Ματσοβίλα. Κωστακιώτης. Σηκώνει την μπάλα. Βέρμπης. Δεν καταφέρνει να την ακουμπήσει υπό την πίεση του Γεωργακόπουλου. Το σούτ από τον Γρηγοριάδη έξω. Ψάχνουμε μία. Ήρθε για να δοθεί συνέχεια με τον Γρηγοριάδη. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Γρηγοριάδης. Και που βρίσκεται το Βέρμπης. Δήμας ασφαλίζει την μπάλα. Κοιτάει το ρολόι του ο Γιώργος Φίτσας. Συνέχεια. Συνέχεια με τον Παγκράτη να βγαίνει και να ασφαλίζει την μπάλα. Στο 94. Τελευταίο σφύριγμα. Τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Φίτσα. Αθλητική Ένωση Λευκύμης, Αστέρας Πετρητή 0-0. Ένας βαθμός για κάθε κερκυραϊκή ομάδα στην αναμέτρηση αυτή. Να είσαστε όλοι καλά.
Κυρίες και κύριοι, οι αθλολογίες έφτασαν στο τέλος τους. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 μέσα από το Star TV. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.